1966 εκυκλοφόρησε. Η βιντεοκασέτα της αγωνίστριας Μαρίας Δουράκη που περίμεναν όλοι οι Έλληνες είναι γεγονός. Το συγκλονιστικό ντοκουμέντο με αναφορά τα εγκλήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων που συντελούνται στον πλανήτη Γη είναι τώρα στη διάθεσή σας. Η ταινία που ξεσκεπάζει τα σατανικά σχέδια των νεοταξιτών. Τώρα όλα αυτά σε μία κασέτα διάρκειας 4 ωρών. Η ταινία που πρέπει να μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Ο αριθμός του κτίνους 666 και η Ιερά Αποκάλυψης. Διάθεση στα τηλέφωνα 6516-395 και 0744-28669. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε κατά Θεόν. Σήμερα εορτή ενός μεγάλου, του Μεγάλου Αντωνίου. Αύριο εορτή άλλου μεγάλου, του Μεγάλου Αθανασίου. Στα πρόσωπα που εορτάζουν την ονομαστική τους εορτή, ευχόμεθα κατά το δυνατόν μίμηση των Αγίων. Η χάρη του Θεού να τα επισκιάζει και να προκόπτουν από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη, από αρετή σε αρετή. Κύριε Ζώγα, εσείς συνήθως κάνατε ερωτήσεις, σχολιάζετε επίκαιρα θέματα, γεγονότα. Ακούω. Τι έχετε απόψε να δείτε. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Θα σχολιάσουμε ορισμένα θέματα επικαιρότητας που πιστεύω ότι σας έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον και θα πρέπει να δοθούν και κάποιες απαντήσεις πάντοτε κάτω από το φως της Αγίας Γραφής και της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αλλά προτού προχωρήσουμε στην σχολίαση αυτών των θεμάτων, να υπενθυμίσω ότι μετά τη λήξη της εκπομπής θα δεχθούμε τηλεφωνήματα στα γνωστά τηλέφωνα. Απλά επανάληψη κάνω για κάποιους που τυχόν δεν τα θυμούνται ή δεν τα έχουν γράψει. Στο 9270902 έως 905. Επαναλαμβάνω, 9270902 έως 905. Η εκπομπή μας τελειώνει περίπου 8 παρα 5. Μέχρι 8.30 θα είμαστε εδώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, ασφαλώς θα έχετε πληροφορηθεί για την συνέντευξη που έδωσε ο πρώην επίσκοπος Δωδώνης και νυν Μητροπολίτης Ζακύνθου, ο κ. Χρυσόστομος Συνετός, για τις προγαμίες σχέσεις. Και ποιος δεν έχει πληροφορηθεί. Και άνθρωποι που είναι. Και ποιος πιστός δεν έχει σκανδαλιστεί, δεν έχει δυσφορήσει, δεν έχει αγανακτήσει. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, τους άκουσα με τα αυτιά μου, που επιδοκίμασαν τις συνέντευξη. Είπα ποιος πιστός, δεν ομίλησα για πιστός. Μάλιστα, γι' αυτό είπα και εγώ, υπάρχουν και άνθρωποι, δεν είπα και εγώ πιστοί, κύριε Σωτηρόπουλε. Υπάρχουν και άνθρωποι με χριστιανικό όνομα, αλλά χωρίς πίστη. Μάλιστα. Προτού όμως, χριστιανία, χριστιανία. Προτού όμως προβούμε στην από κοινού, ας πούμε, κριτική των δηλώσεων του κυρίου Χρυσοστόμου, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό μέρος από την ελεύθερη ώρα της Πέμπτης που μας πέρασε. Έχει σαν τίτλο, βλέπετε, ξερίστε τον τώρα για να μην μας καραφλιάσει, και αναφέρεται βέβαια, εννοεί τον πρώην Δωδώνη. Δεν το γράφω πάνω, τι περιμένει η Ιερά Σύνοδος να ακούσει ακόμη από τον Χρυσόστομο, με θαυμαστικό οξυτάτη αντίδραση και του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών. Το ποτήρι ξεχύρισε, θα διαβάσω λιγάκι ένα μικρό απόσπασμα. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος ξεπέρασε κάθε όριο και ήδη το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας απαιτεί εδώ και τώρα την κάθαρση. Ενώ ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος με επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο ζητεί επίσης την επέμβαση των ιεραρχών. Εγώ κάνω ένα μικρό σχόλιο. 55 Μητροπολίτες δυστυχώς τον ψήφισαν για Μητροπολίτη. Τελείωσε το σχόλιο μου.
στο θέμα που δημιούργησε με την από πάσης απόψεως απαράδεκτη συνέντευξη που ο Χρυσόστομος παρεχώρησε στο ερωτικό περιοδικό Penthouse. Βεβαίως η Ιερά Σύνοδος έχει εγκαλέσει τον περιολόγους Μητροπολίτη σε απολογία, αλλά η λύση του προβλήματος δεν βρίσκεται στα σούπα, μούπες, εντός εισαγωγικών, και τις γραπτές αναφορές. Εδώ και τώρα να τον ξυρίσει, το ξυρίσει εντός εισαγωγικών. Εκτός αν ασπάνονται και οι λοιποί αρχιερείς στις απόψεις του περί σεξ, εντός εισαγωγικών, που ουσιαστικώς πρόκειται περί προαγωγή στην ανηθικότητα. Πολύ εύστοχο το πρόλογο σου, του κυρίου Μιχαλόπουλου μάλλον. Κύριε Ζώγα, και άλλοτε είπαμε ότι ο πρώην Δοδόνης υπεστήριξε δημοσίως ότι η πορνεία δεν είναι αμαρτία αρκεί να μην γίνεται με χυδαίο τρόπο. Το έχετε αναφέρει κι άλλοτε. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι υπάρχει σεμνή πορνεία. Αυτό το συμπέρασμα βγάζουμε, κύριε Στρόπουλε. Και μετά από αυτές τις δηλώσεις οι 55 τον ψήφισαν. Μετά από τις δηλώσεις. Είπατε κάνατε σχόλιο. Δεν κάνατε σχόλιο. Απλώς αναφέρατε μία είδηση. Το σχόλιο είναι ότι δεν έπρεπε να ψηφιστεί Μητροπολίτης Ζακύνθο. Τον αντίον έπρεπε να καθαιρεθεί. Τώρα δείχνει για δεύτερη φορά το τεράστιο θράσος του όταν παρουσιάζεται και λέει ότι οι προγαμιαίες σχέσεις εγκρίνονται, δεν είναι αμαρτία. Η συνέντευξη που έδωσε στο ερωτικό περιοδικό Penthouse, που μάλιστα είναι ο τρόπος που έχουν τη φωτογραφία του με κάποιο γυμνό πρόσωπο και Στρόπουλο, είναι πράγματι σκανδαλιστικός, χωρίς υπερβολή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει συμπτωματικά. Όχι. Ήταν ανερτημένο το περιοδικό σε περίοπτη θέση, σε περίπτωρα κλπ. Και μπορούσε και το μάτι μια στιγμή να πέσει και να το διαπιστώσει και η τηλεόραση το διαφήμισε. Λοιπόν, από καθαρά γεωγραφική άποψη, οι δηλώσεις, η συνέντευξη και που εκφράζουν τον εσωτερικό του κόσμο, εκ του στόματος σου κρινώσε, δούλε πονηρέ, όπως ο κύριος διακήρυξε, αλλά και εκ του στόματος λαλεί η καρδία. Ό,τι έχει μέσα η ψυχή μας εξωτερικεύει, σε περιπτώσεις μάλιστα τέτοιες. Αγιογραφικά, θεολογικά, πατερικά, η συνέντευξη του στέκεται, να το πούμε έτσι. Κύριε Ζώγα, μπορεί να δώσετε τον ορισμό της πορνείας. Τι είναι πορνεία? Κατά την Αγία Γραφή. Δεν είναι κάθε συνάφεια ανδρός και γυναικός έξω από το γάμο. Ναι, μάλιστα. Κάθε συνάφεια ανδρός και γυναικός έξω από το γάμο είναι πορνεία. Αυτή και όχι με συνεχώς την έννοια που... Συνεχώς οι προγαμιαίες σχέσεις είναι πορνεία. Ξέρετε, κύριε Στρόπουλε, πολλοί έχουν μια έτσι λανθασμένη εικόνα του όρου πορνεία και νομίζω ότι η πορνεία είναι το να πάει κανείς στον γνωστό οίκο ανοχής. Θεωρούν ότι αυτό είναι και πορνεία. Και να πορνεύσει επιχρήμαση. Ακριβώς. Θεωρούν ότι δηλαδή όταν κάποιος νέος ή μια νέα αγαπά, ας πούμε, αγαπιώνται, το να έχουν σαρκικές σχέσεις έξω από το γάμο δεν είναι αμαρτία. Η Εκκλησία κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου χρησιμοποιεί στέφανα και στεφανώνει τον νέο και τη νέα που έρχονται σε γάμο κοινωνία. Τι έννοια έχει το στεφάνι? Τι έννοια έχουν τα στέφανα? Στεφανώνονται, παίρνουν τα στεφάνια σαν βραβείο για τον διότι αγώνα... μέχρι την ώρα του γάμου διατήρησαν την καθαρότητά τους, την αγνότητά τους. Αυτή είναι η έννοια. Αυτός είναι ο συμβολισμός των στεφάνων. Μάλιστα. Των στεφάνων. Η Γραφή και γι' αυτό η Εκκλησία μας καταδικάζει έχει... την πορνεία. Έχει το γνωστό εδάφιο από τον Ισαΐα για την Παρθένο. Ακριβώς. Η Παλαιά Διαθήκη δεν λέει ότι ουκέστε πόρνη από θυγατέρων Ισραήλ? Δεν πρέπει να υπάρχει πόρνη μεταξύ των θυγατέρων του Ισραήλ. Μάλιστα. Μεταξύ των Ισραηλιτισών. Δεν λέει προς Εβραίος επιστολή πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Και πόρνοι και μοιχοί δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, να διαβάσω, επειδή υπάρχουν δυστυχώς και άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι σωστή η θέση του πρώην Δοδόνης, να διαβάσω από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο, μια περικοπή, δύο περικοπές. Μη πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε,
ούτε πλεονέκτη, ούτε κλέπτη, ούτε μέθουση, ουλίδωρη, χάρπαγη, βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουση. Αναφέρει διάφορες περιπτώσεις αμαρτωλών που δεν κληρονομούν τη βασιλεία του Θεού. Μεταξύ αυτών είναι η πόρνη, είναι η μοιχή, είναι η μαλακή, η κίνηδη, είναι οι αρσενοκίτες, οι παιδεραστέ, είναι όλα τα είδη των σαρκικών αμαρτημάτων. Και ως προς την πορνεία ειδικότερα, τι λέγει στο, η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αυτό που διάβασα είναι στο έκτο κεφάλαιο, ως προς την πορνεία, τι λέγει: το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγυρεί δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Άρασουν τα μέλη του Χριστού πίσω, πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ή ουκ είδατε ότι ο κολόμενος τη πόρνη εν σώμα εστίν, έσονται γραφησίνη δύο εις σάρκα μίαν. Ο δε κολόμενος του Κυρίου εν πνεύμα εστί. Φεύγετε την πορνείαν. Πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ αυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώμα του ημών και εν το πνεύμα του ημών, άτελα εστί του Θεού. Συντόμως, μια σύντομη εξηγώ, ερμηνεία, κύριε Στρόπουλε. Μια σύντομη ερμηνεία. Το σώμα, λέει, δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο. Να τιμά ο άνθρωπος και με το σώμα του τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι για το σώμα. Κύριος θα δοξάσει το σώμα με την, την ένδοξη, ένδοξη Ανάσταση. Ο Θεός και τον Κύριο σαν άνθρωπο ήγηρε, ανέστησε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Θα αλαστήσει με τη δυναμή του. Εννοείται ότι το σώμα προορίζεται για τη δόξα της Αναστάσεως και πρέπει να είναι καθαρό από την πορνεία. Αυτό είναι το πνεύμα του Αποστόλου. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά μας είναι μέλη του Χριστού? Είναι μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Της Εκκλησίας δηλαδή. Της Εκκλησίας. Άρασουν τα μέλη του Χριστού πίσω, πόργης μέλη. Με κάποια φρίκη το λέει εδώ ο Απόστολος. Θα πάρω τα μέλη του Χριστού και θα τα κάνω, και θα τα κάνω μέλη της πόρνης. Θα πάρω το σώμα μου που είναι μέλος Χριστού και θα το κάνω μέλος πόρνης. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάται στην πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Διότι, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, θα είναι οι δύο που έρχονται σε σαρκική συνάφεια μία σάρκα. Οι δύο γίνονται μία σάρκα, ένα σώμα. Ο δε κολόμενος του Κυρίου εν πνεύμα εστί. Ενώ αυτός ο οποίος προσκολάται στον Κύριο, Κύριος είναι πνεύμα, γίνεται και ένα πνεύμα μαζί με τον Κύριο. Γίνεται μια πνευματική ένωση του ανθρωπίνου πνεύματος με το πνεύμα του Κυρίου. Για να ενωθεί κανείς με τον Κύριο, δεν μπορεί να ενώνεται με την πόρνη. Ξυπακούρητο. Φεύγετε την πορνεία, φωνάζει ο Απόστολος. Τα άλλα αμαρτήματα θα συνιστούσε από κοντά να τα πολεμήσουμε και να τα νικήσουμε. Ως προς την πορνεία, δεν λέει από κοντά, φύγετε μακριά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διασώσεως από την πορνεία. Όπως έκανε και ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Όπως έκανε ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Μάλιστα. Που άφησε τον χιτώνα του στα χέρια της Αιγυπτίας και έφυγε να διασωθεί. Φεύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που θα κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα. Ενώ αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα, ασεβεί στο σώμα του, μολύνει το σώμα του. Ή δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, που έχετε από το Θεό Πατέρα, και αφού είναι ναός του Αγίου Πνεύματος δεν ανήκει σε εσάς. Ο ναός ανήκει στο Άγιο Πνεύμα και δεν είστε του εαυτού σας. Δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Υγοράστητε τιμής. Αγοραστήκατε με βαρύ τίμημα, με το αίμα του Χριστού. Σας αγόρασε ο Χριστός και ανήκετε στο Χριστό και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα. Και όταν βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που σημαίνει
δεν ανήκομαι στον κόσμο, δεν ανήκομαι στις πόρνες, δεν ανήκομαι στα είδωλα, δεν ανήκομαι σε ψευδείς θεούς, δεν ανήκομαι ούτε στους εαυτούς μας, ανήκομαι στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, στο Θεό. Δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώμα του ημών και το πνεύμα του ημών άτε να εστί του Θεού. Λοιπόν, να δοξάζετε το Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας και με τα δύο αυτά συστατικά τα οποία είναι του Θεού. Ο Θεός μας έδωκε το σώμα, όχι για να κολαστέρουμε, ο Θεός μας έδωκε και το πνεύμα. Ο Θεός τα εξαγόρασε και τα δυο όταν ξεπέσαμε με την θυσία του πάνω στο φρικτό Γολγοθά, και συνεπώς και με τα δυο, και με το σώμα και με το πνεύμα, πρέπει να δοξάζουμε το Θεό. Τα λέγει ο Παύλος, φέρνει εδώ ένα σωρό επιχειρήματα για να δείξει πόσο φοβερό πράγμα είναι η πορνεία. Και θα ήθελα μια επεξήγηση στο ζήτα κεφάλαιο της ειδής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, στο στίχο 2, που λέει «Διαδέτας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άντρα εχέτω». Για να αποφεύγει κανείς τις πορνείες, λέει ο Απόστολος, να έρχεται σε γάμο κοινωνία όταν δεν μπορεί να εγκρατευτεί, και κάθε άνδρας να έχει τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα να έχει τον άνδρα της. Δηλαδή το διά τι σημαίνει αυτή, αυτός ο σύνδεσμος. Λόγω των πορνιών, προς αποφυγή δηλαδή των πορνιών, για να μην πέσει ο άνθρωπος σε πορνεία, να έρχεται σε γάμο κοινωνία. Μάλιστα. Στην Αποκάλυψη, κύριε Σωτηρόπουλε, στο δεύτερο κεφάλαιο εκεί ο Κύριος καταδικάζει με βαρύτατους χαρακτηρισμούς τον Νικολαϊτισμό. Ο Νικολαϊτισμός είναι ακριβώς αυτή η θεωρία, ότι τα σαρκικά αμαρτήματα δεν είναι τίποτε. Δεν είναι τίποτε. Αυτό είναι. Και ότι μπορεί κανείς να κάνει πορνείες, μοιχείες, ασέλιγες, ότι δεν είναι κακό πράγμα. Είναι βαρύτατα αμαρτήματα. Και κατά τη γραφή και κατά τους κανόνες της Εκκλησίας. Με λόγια απλά, η συνέντευξη αυτή του Χρυσοστόμου δεν συνιστά αιρετική διδασκαλία? Το να πορνεύει κανείς, αυτό είναι αμαρτία. Μάλιστα. Σοβαρή αμαρτία. Που εάν μην είσαι στην αλλά πάντως αμαρτία. Υπάρχει κακό χειρότερο από την αμαρτία. Είναι η αίρεση. Το να πορνεύει κανείς είναι αμαρτία. Το να λέω ότι η πορνεία δεν είναι κακό πράγμα, αυτό δεν είναι απλώς αμαρτία. Είναι αίρεση πολύ μεγαλύτερο κακό. Που συνεπάγεται την καθαίρεση. Ασφαλώς. Ένας αιρετικός, κληρικός, πρέπει να καθαιρείται και ένας λαϊκός να αφορίζεται. Είδομεν. Τώρα δεν είναι μόνο ο πρώην Δωδώνης ο αιρετικός που είπε αυτά τα πράγματα. Έχουμε και άλλα πρόσωπα. Και όσοι συμφωνούν μαζί του, γιατί ακούω από τα κανάλια αυτές τις ημέρες δημοσιογράφος, άλλα πρόσωπα, να λένε ότι είναι ένας φωτισμένος Μητροπολίτης ο πρώην Δωδώνης, και ότι αυτά που λέει είναι σωστά πράγματα, προοδευτικά κλπ. Και αυτοί είναι αιρετικοί που τα λένε αυτά τα πράγματα. Και αν δεν μετανοήσουν εμπράκτως, θα επισύρουν το... Μα αυτά που λένε θέτουν αυτομάτως τους εαυτούς τους εκτός εκκλησίας. Και δεν το καταλαβαίνω. Εκτός σωτηρίας. Δεν το καταλαβαίνω. Κανονικά, εάν υπήρχε αυστηρή διοίκηση εκκλησιαστική, έπρεπε να τους καλέσει, έλα εδώ να το πει κύριε δημοσιογράφε, που λες ότι είναι σωστές οι δηλώσεις του πρώην Δωδώνης. Λοιπόν, ώστε συμφωνείς και εσύ ότι οι προγαμιαίες σχέσεις δεν είναι αμαρτία, έτσι. Είσαι αιρετικός και ή μετανοείς και ανακαλείς δημοσίως αυτά που είπες, ή σε αποβάλλω από την Εκκλησία. Θα διαφωνήσω... Σε αποβάλλω από την Εκκλησία. Κύριε Σωτρόπου, θα διαφωνήσω δημοσίως. Στην τελευταία φράση είπατε αν υπήρχε αυστηρά διοίκηση. Υπάρχει, κύριε Σωτρόπουλε. Ορίστε. Χθες έλαβε απόφαση σύμφωνα με την οποία η διοίκηση Εκκλησίας απαγορεύει σε κληρικούς να έρχονται στην τηλετόρα για να ομιλούν, εννοείται για θέματα πίστεως κλπ. Ορίστε, να υπάρχει αυστηρότητα. Ακούστε κύριε Ζώγα, και άλλοτε άκουσα ότι η διοίκηση σε εκκλησιαστική απηγόρευσε σε κληρικούς να εμφανίζονται από τα μέσα της δημοσιότητας, από κανάλια και από ραδιόφωνα. Μιλάμε τώρα χειρότερο από προληπτική λογοκρισία. Φυσικά το να απαγορεύεται στους κληρικούς να εμφανίζονται από ραδιόφωνα, από τηλεοράσεις. Για θρησκευτικά θέματα μιλάμε πάντοτε. Ναι, δεν είναι σωστό. Κάθε και ο κληρικός είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος και μπορεί να εμφανίζεται όπως και κάθε άλλος άνθρωπος. Όπως και ο Δωδώνης έδωσε τη συνέντευξη στον προεδρικό. Αρκεί οι κληρικοί που εμφανίζονται από τα μέσα της δημοσιότητας
να λένε σοβαρά και υπεύθυνα πράγματα και όχι πράγματα που μπορούν να σκανδαλίσουν τον κόσμο, όπως οι υποδοδόνιες. Μετά να λένε σωστά πράγματα. Και αν κανείς δεν πει σωστά πράγματα, να εγκαλείται. Να εγκαλείται, να τον καλεί η θυσιαστική αρχή, λοιπόν, και να τον φρονηματίζει, και αν δεν διορθώνεται, να τον τιμωρεί. Να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το κανονικό δίκαιο ποινές. Και όχι προληπτικά αποφασίζουμε και διατάσσουμε και κόβουμε κεφάλαιο, όπως θα έλεγε ο λαός. Αλλά πάντως, έχω κατά καιρούς δει ότι παρουσιάζονται πάντως ρασοφόροι που λένε ανόητα πράγματα. Αυτούς να τους απαγορεύει. Όσους λένε σοβαρά και υπεύθυνα πράγματα και να τους επαινεί. Και όσους λένε ανόητα πράγματα να τους καταδικάζει. Μάλιστα. Να τους απαγορεύει να εμφανίζονται. Ένα άλλο θέμα που είναι εθνικής φύσεως, κύριε Σωτρόπουλε, το έχουμε θίξει και άλλοτε από την εκπομπή μας. Γνωρίζετε, απλά υπενθύμηση κάνω και για τους τηλεθεατές, ότι από τον παρελθόντα Ιούνιο. Να κάνω εγώ ένα ερώτημα πρωτού το κάνετε, ναι, κύριε Σόγα. Λοιπόν, τι καταλαβαίνετε, η σύνοδος θα τον καθαιρέσει το Δοδόνης. Έχω ζωηρότατες αμφιβολίες. Τον πρώην Δοδόνης. Έχω ζωηρότατες αμφιβολίες. Ένα άλλο ερώτημα. Γιατί έχει τόσο θράσος και τόση ανέδεια ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας, ο δεσπότης αυτός? Γιατί δεν ντρέπεται να παρουσιάζεται και να λέει «Εν τίποτε η πορνεία, εν τίποτε προγαμία η σχέση», να κηρύττει την νικολαϊτισμό, ανηθικότητα? Γιατί έχει αυτό το θράσος, μπορείς να μου πεις? Τι καταλαβαίνεις? Να σας πω, άκουσα από διάφορα πρόσωπα που σχολίαζαν τις δηλώσεις, ναι, πρόσωπα που έχουν σχέση με την Εκκλησία, ότι λέει πρέπει να έχει γερές πλάτες. Γιατί εννοείς γερές πλάτες? Δηλαδή κάποιοι να τον στηρίζουν. Τι να είναι αυτοί οι κάποιοι? Φίλοι της Εκκλησίας ή εχθροί της Εκκλησίας? Αν είχα κάποιο κείμενο. Φωτεινές ή σκοτεινές δυνάμεις? Αυτό ήθελα να σου πω. Αν είχα κάποιο κείμενο, το έχω αλλά δεν το έχω εδώ μπροστά μου. Ναι. Καταλαβαίνετε, το έχω αλλά δεν το έχω μπροστά μου. Οι σκοτεινές δυνάμεις χρησιμοποιούν τέτοια πρόσωπα να λένε τέτοια πράγματα για να εξευτελίζουν την Εκκλησία. Εγώ είπα, έχω ένα κείμενο που έχει σχέση με σκοτεινή δύναμη, αλλά δεν το έχω μπροστά μου. Οι καλοί αρχιερείς. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, και στο τρόπο και θα επανέλθουμε. Είδους 666 εκυκλοφόρησε. Η βιντεοκασέτα της αγωνίστριας Μαρίας Δουράκη που περίμεναν όλοι οι Έλληνες είναι γεγονός. Το συγκλονιστικό ντοκουμέντο με αναφορά τα εγκλήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων που συντελούνται στον πλανήτη Γη είναι τώρα στη διάθεσή σας. Η ταινία που ξεσκεπάζει τα σατανικά σχέδια των νεοταξιτών. Τώρα όλα αυτά σε μία κασέτα διάρκειας 4 ωρών. Η ταινία που πρέπει να μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Ο αριθμός του κτίνους 666 και η Ιερά Αποκάλυψης. Διάθεση στα τηλέφωνα 6516-395 και 0744-28669. Κύριε Ζόγα, τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε? Στις διαφημίσεις που είδαμε, κύριε Στρόπουλε, είδα ένα τίτλο «Σημεία των καιρών». Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτόν τον τίτλο? Ένα σημείο των καιρών είναι το φαινόμενο του πρώην Δοδόνης. Οι δηλώσεις του πρώην Δοδόνης. Είναι και αυτό ένα από τα σημεία των καιρών. Είναι ένα σημείο των καιρών. Από τα πρόδρομα σημεία του Αντιχρίστου. Δεν στέκεται τίποτε όρθιο. Ο Θεός, αγαπητοί τηλεθεατές, να κρατάει τα μυαλά μας στη θέση τους. Όταν από Μητροπολίτη εκπρόσωπο της Εκκλησίας ακούμε τέτοια λόγια, είναι πραγματικά αισθανόμεθα ότι ο Αντίχριστος έρχεται καλπάζοντας και ο διάβολος χορεύει. Πολύ εύστοχος ο τίτλος που έλεγε «Ο αριθμός του κτίνους» ή «Ο αριθμός του κτίνους» το 666. Η αποκάλυψη ως κτίνος, ως θηρίον παρουσιάζει τον Αντίχριστο για τα κακούργα, τα αιμοβόρα αισθήματά του. Και του. Ναι, ναι. Μάλιστα, γιώτα γάμο κεφάλαιο. Πολυκέφαλο και πολυκέρατο θηρίο. Μάλιστα. Αυτό το θηρίο, κύριε Ζόγα και αγαπητοί τηλεθεατέ, που λέγεται Αντίχριστος, θα έρθει να κυβερνήσει τον κόσμο δικαίως. Τι εννοώ δικαίως? Είναι δίκαιο ένας κόσμος που δεν πιστεύει στον Χριστό και δεν θέλει να κυβερνηθεί από τον Χριστό με τη χριστιανική διδασκαλία και εγκρίνει όλες τις ανηθικότητες, λοιπόν, και τα εγκλήματα όπως το έγκλημα των εκτρώσεων? Είναι δίκαιο
ένας τέτοιος κόσμος να κυβερνηθεί από τον Αντίχριστο και να καταστραφεί. Εκεί φέρνουν τα πράγματα. Δουλεύουν οι πάντες σχεδόν για τον Αντίχριστο. Θα έρθει και θα συνθλίψει και θα διαλύσει την ανθρωπότητα. Άξιο και δίκαιο εστί, όταν παρουσιάζονται δεσπότης και λέει αυτά τα πράγματα και δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα παρουσιάζουν τα κανάλια και λένε ωραία τα είπε αυτός ο δεσπότης, άξιον και δίκαιο είναι να έρθει ο Αντίχριστος να τιμωρηθεί ο κόσμος. Έτσι είναι. Μάλιστα. Είπαμε κύριε Σουτρόπουλε, θα θίξουμε και ένα θέμα που είναι και εθνικό. Τον περασμένο Ιούνιο, δεν ξέρω πόσοι Έλληνες πληροφορηθήκανε, δυστυχώς η Βουλή των Ελλήνων κατά πλειοψηφία ψήφισε τον νόμο περί καθαιρέωσης της λεγόμενης κοινωνικής ή εναλλακτικής θητείας για τους αυτοκαλούμενους αντιρρησίες συνείδησης. Τις τελευταίες μέρες θα πληροφορηθήκατε όλοι για τον Μαζιώτη, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, ότι ήταν ο πρώτος αρνητής ολικής άρνησης, ο πρώτος αρνητής ολικής στράτευσης. Και έχω εδώ την ελευθεροτυπία της περασμένης Τετάρτης που λέει, πρώτο πλήμα κλπ. Στο δεύτερο, ολικός αρνητής των όπλων ο Μαζιώτης, πως η βόμβα έγινε για τον Μπούμεραγκ, το ιστορικό κλπ. Και στη σελίδα 22 θα κρατούσα όπλο, δεν φαίνεται, μόνο για τον αναρχικό στρατό. Μαζιώτης, τι είχε δηλώσει τα 19 ως ολικός αρνητής στράτευσης στρατοδικείου. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Είμαι αναρχικός. Η άρνησή μου να καταταγώ στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι άρνηση υπηρεσίας στην πατρίδα, είναι άρνηση υπηρεσίας του κράτους. Ο μόνος στρατός που θα δεχόμουν να υπηρετήσω με όπλα θα ήταν ένας αναρχικός επαναστατικός στρατός. Είμαι ολικός αρνητής. Δεν δέχομαι να υπηρετήσω εναλλακτική κοινωνική θητεία. Με αυτή τη δημόσια δήλωση που κοινοποίησε και στις αρμόδιες στρατολογικές αρχές, ο 19χρονος Νίκος Μαζιώτης, το Μάρτιο του 1990 έγινε ο πρώτος ολικός αρνητής στράτευσης στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, κατόπιν πιέσεων και μάλιστα από το λεγόμενο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον περασμένο Ιούνιο ψήφισαν τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι αυτοκαλούμενοι αρνητές αντιρρησίες συνείδησης, αρνητές πάσης μορφής στρατεύσεων ενόπλου και όπλου, να υπηρετούν από 1η Ιανουαρίου, κύριε Σουτρόπουλε, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έχει ισχύει ο νόμος, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκομεία κλπ. Και θέτω το λογικό ερώτημα που μπορεί να θέσει ο κάθε λογικά σκεπτόμενος Έλληνας. Πώς είναι δυνατόν να αναγνώσουμε τέτοιο δικαίωμα, αναγνώρισαν οι εθνοπατέρες μας, αυτοί όσοι το αναγνώρισαν και έγινε νόμος του κράτους, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κρύβουν ότι είναι αναρχικοί, ότι θα, όπως τούτος είπε, ότι θα έπαιρνα όπλο για αναρχικό στρατό κλπ. Και του δίδουν, τον επιβραβεύουν την πράξη του με το να τους απαλλάσσουν από κάθε μορφή στρατεύσεως, να υπηρετούν στο δημόσιο και να παίρνουν δεν ξέρω τι μισθό θα έχουν. Είναι άλλο σημείο των καιρών. Η νέα εποχή, για την οποία ομιλούν και οι άρχοντές μας, αυτό σημαίνει. Κάτω τα σύνορα, κάτω οι πατρίδες. Για να θυμηθούμε πάλι και τον πρώην Δοδόνης, κάτω τα δόγματα. Είναι δόγμα. Δόγμα, ναι. Προσβολή δόγματος, το λέει η πορνεία, η προγαμιά, οι σχέσεις δεν είναι αμαρτία. Αρκεί να μην, κάτω τα δόγματα, αρκεί να μην έχουμε πολλούς ερωτικούς συντρόφους. Κάτω η ηθική, κάτω η θρησκεία, η ισοπαίδωση των πάντων, ενοποίηση όλου του κόσμου. Με άρχοντα τον Αντίχριστο. Για να τον βρει ενωμένο και έτοιμο ο Αντίχριστος να τον κυβερνήσει. Και να βάλει στην κόλαση όσους θα δεχθούν το... Το ιδανικό σήμερα δεν υπάρχουν ιδανικά. Τους πολλούς, τους πλήστους δεν υπάρχουν ιδανικό. Ιδανικό είναι κανείς να έχει μια θέση και να έχει απολαβές. Χρήματα όσο μπορεί περισσότερα και ψευτοδόξα κοσμική και προβολή. Αυτό είναι το ιδανικό. Γι' αυτό το ιδανικό, εντός εισαγωγικών, πουλάνε τα πάντα οι άνθρωποι. Και πατρίδα και Θεό και τα πάντα. Αυτή είναι. Όλα αυτά είναι πρόδρομα σημεία του Αντιχρίστου. Πάντως έχουμε την ελπίδα ότι κάποιοι, κύριε Σουτρόπουλε, θα δικαιωθεί, αγαπητοί τηλεθεατές, η Γραφή. Δικαιώνεται και σε όσα ακόμη δεν έχουν επαληθεύσει θα γίνει επαλήθευση και θα δικαιωθεί εν πάση σε όλα ο Λόγος του Θεού. Ελπίζουμε, κύριε Σουτρόπουλε, ότι κάποιοι θα προσβάλλουν τον νόμο ως αντισυνταγματικό, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση θα προσβάλλουν την πράξη διοίκησης που θα εκδοθεί επί τη βάση του νόμου που ψηφίστηκε για τους αυτοκαλούμενους αντιρρησίες συνείδησης
και γιατί είναι εξόφθαλμα αντισυνταγματικός, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Επιτροπή που επεξεργάζεται την τροποποίηση άρθρων του Συντάγματος προσεπάθησαν να περάσουν διάταξη για την καθιέρωση μέσα στο υποκατάρτιση νέο Σύνταγμα, διάταξη σύμφωνα με την οποία να καθιερώνεται η λεγόμενη κοινωνική εναλλακτική θητεία. Δεν το κατόρθωσαν, αν δεν κάνω λάθος, όπως διάβασα εφημερίδες. Οπότε οι ίδιοι ομολογούν με αυτήν την προσπάθεια ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος και βέβαια αντίθετο στα συμφέροντα της πατρίδας μας είναι εξόφθαλμα. Δεν υπάρχει ούτε Σύνταγμα ισχύει ούτε τίποτε, κύριε Ζώγα. Στην εποχή μας δεν ισχύει τίποτα. Ατόνισαν τα πάντα. Μας κυβερνούν ξένες δυνάμεις. Δεν είμαστε κύριοι του οίκου μας. Ό,τι διατάσσουν οι ξένοι πρέπει να κάνουμε εμείς οι δούλοι. Μα το διάβασα στις εφημερίδες, σε όλες τις εφημερίδες. Ακόμη και η τελευταία, δεν ξέρω το αν τελικά υπογράφηκε, η άρση του άρθρου 19 περί ηθαγενείας που αφορά την εντός εγώ παλινόστηση δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων της Δυτικής Τράκης, έγινε και αυτό γιατί λέει μας πίεσε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ό,τι μας λέει λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να είμαστε, που λέμε σούζα όπως λέει ο λαός, προσοχή. Έχουμε άλλη μορφή δουλείας. Είχαμε 400 χρόνια δουλείας στους Τούρκους. Τώρα έχουμε άλλη μορφή δουλείας στους λεγόμενους εταίρους, φίλους, συμμάχους δουλείας. Ό,τι θέλουν. Δεν κυβερνάει, το είπαμε κι άλλοτε. Δεν κυβερνάει η Αθήνα, κυβερνούν οι Βρυξέλλες. Δεν κυβερνούν οι Βρυξέλλες, κυβερνάει ο Ουάσιγκτον. Δεν κυβερνάει ο Ουάσιγκτον, κυβερνάει το Ισραήλ. Ο σιωνισμός. Δεν κυβερνάει το Ισραήλ, κυβερνάει ο Δράκον, ο Πυρός. Ο άρχον του κόλμου. Που λέει η Αποκάλυψης. Ο μεγάλος Δράκον, ο νοητός, ο αόρατος. Κύριε Στρόπουλο, για να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα. Αύριο θα έχουμε ομιλία στην αίθουσα της αδερφότητας Σταυρός. Βεβαίως. Στον δόχο πηγής 44. Ναι, Κυριακή αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα, στον δόχο πηγής 44. Ο ομιλητής ποιος θα είναι? Εγώ θα είμαι. Εγώ θα είμαι ομιλητής. Μάλιστα. Και πάνε να υπενθυμίσουμε ότι μετά τη λήξη εκπομπής θα δεχτούμε τηλεφωνήματα. Η εκπομπή είναι απευθείας, δεν είναι δηλαδή βιντεοσκοπημένη. Κύριε Στρόπουλο, μιλήσατε στον πρόλογο της εκπομπής για κάποιον μεγάλο. Εγώ γνωρίζω ότι είναι λίγοι μεγάλοι, με όλη τη σημασία του όρου. Αυτοί που φέρουν τον τίτλο Μέγας, στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι καμιά τριανταριά περίπου. Ένας από αυτούς γιορτάζει σήμερα, Μέγας Αντώνιος, και ένας γιορτάζει αύριο. Γιατί λέγεται όμως Μέγας? Το να λέμε ας πούμε Μέγας Αλέξανδρος, το καταλαβαίνει ο πιο μικρός. Κατέκτησε τότε γνωστή οικουμένη, την εξεπολίτησε κλπ. Ας πούμε ο Άγιος Αντώνιος, γιατί λέγεται Μέγας? Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την οικουμένη, αλλά κατακτήθηκε από τα πάθη του. Δεν μπόρεσε να υποδούλωσε την Ασία, αλλά δεν υποδούλωσε, δεν νίκησε τα πάθη του. Είναι η πιο δύσκολη νίκη, κύριε Στρόπουλε. Ο Μέγας Αντώνιος υπέτυχε την μεγαλύτερη νίκη, τη νίκη επί του εαυτού του. Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Πασών νικών Κρήτων, νίκη και αρίστη, το νικάνε αυτόν. Από όλες τις νίκες, ανώτερη νίκη είναι να νικάει κανείς τον εαυτό του, τα πάθη του, τα οποία σύον τον άνθρωπο εκ θεμελίων. Μεγάλη ψυχή ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, το ευγενές τέκλο της Μακεδονίας, ο μεγαλύτερος στρατιλάτης, αλλά είχε πάθη στα οποία υπέκυπτε. Έχει όμως το λαφρύ. Νικούσε και νικιόταν. Κύριε Στρόπουλο, μην ξεχνάμε όμως ότι είσαι... Νικούσε εξωτερικά, νικιόταν εσωτερικά. Γι' αυτό η μεγαλύτερη νίκη είναι η νίκη επί των παθών και η σπουδαιότερη μορφή ελευθερίας είναι η εσωτερική ελευθερία. Τώρα είμαστε υποδουλωμένοι στους ξένος, κατ' ουσία είμαστε υποδουλωμένοι, αλλά μπορεί ο καθένας να διατηρήσει την εσωτερική του ελευθερία, να κρατήσει αδούλωτο το πνεύμα του και να πει όχι σε σατανικά και αντίχριστα πράγματα τα οποία θέλουν να επιβάλλουν οι ξένοι. Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος όμως, ας μην ξεχνάμε ότι έζησε 300-350 χρόνια, 300-350 χρόνια πρώτη της ελεύσεως του Κυρίου μας. Υπάρχουν όμως άνθρωποι βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Χριστού που έχουν πάθη που δεν τα είχε ο Αλέξανδρος. Ασφαλώς.
αυτά που λέει ο Δοδόνης, ο πρώην Δοδόνης, αποδεικνύουν ότι ο Αλέξανδρος Σκέτη ήταν προ Χριστού, ανώτερος ήταν συγκριτικός. Ανώτερος ήταν συγκριτικός. Του προσέφεραν εκεί το χαρέμι του Δαρίου και είπε όχι. Σεβάστηκε τις γυναίκες του Δαρίου. Σεβάστηκε τις γυναίκες και είπε η γυναίκα του Δαρίου, αφού δεν βασίλευσε, δεν νίκησε και δεν βασιλεύει ο άνδρας μας, βασιλεύσε ο Αλέξανδρος. Είχε και μεγαλείο ο Αλέξανδρος. Και η γραφή προφήτευσε τις κατακτήσεις του. Προφήτης Δανιήλ, σαν να είσαι την εποχή του Αλεξάνδρου, έτσι προφήτευσε με τόση ενάργεια, με τόση σαφήνεια τις κατακτήσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα που μια και αναφέρατε τον Δανιήλ, οι ορθολογιστές προσεπάθησαν να πλήξουν την προφητεία του Δανιήλ με το επιχείρημα ότι είναι μεταγενέστερα γραμμένο. Όχι, αυτό είναι ανοησία. Επειδή είναι τόσο έτσι ενεργής οι προφητείες, τόσο σαφείς, ολοκάθαρες δηλαδή, γι' αυτό μερικοί είπαν σαν να μην ήταν προφήτες, αλλά σαν να έζησε την εποχή των γεγονότων και μετά τα γεγονότα και τα περιέγραψε ως ιστορικός. Μα έχει και προφητείες που αναφέρονται στην εποχή μας και βλέπουμε να εκπληρώνονται με εκπληκτική ευκαιρία. Ασφαλώς, ασφαλώς, ασφαλώς. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη στη θεολογία, επιστημονικός κλάδος, η απολογητική, που αποδεικνύει ότι οι προφητείες είναι όντως γνήσιες, αληθινές προφητείες. Ναι, και μιλήσατε για απολογητική, μνημειώδες το έργο του Εμνής του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Βεβαίως. Κύριε Στρόπουλε. Να πούμε όμως κάτι για τον Μέγα Αυτό Αντώνιο. Αυτό ήθελα να επανέλθουμε. Και προς τιμήν των προσώπων τα οποία εορτάζουν σήμερα μαζί με τον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος έζησε, γεννήθηκε το 251 μετά Χριστόν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Στο μέσο του 3ου αιώνα. Πού και πώς έζησε αυτό το... Στην Αίγυπτο, Αιγύπτιος ήταν, έζησε ως μοναχός. Πήγε μια μέρα στην εκκλησία, στο ναό και έμπαινε στο ναό την ώρα που διάβαζε ο λειτουργός την Ευαγγελική περικοπή που λέει ότι απευθύνει τον Χριστό στον πλούσιο νεανίσκο και του λέει αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπαρχοντά σου, διαμοίρασέ τα σε πτωχούς και έλα κοντά μου, ακολούθησέ με. Και έξι θησαυρό εν ουρανό. Όταν το άκουσε αυτό ο Μέγας Αντώνιος, δεν είπε ότι το λέει για τους άλλους, για μένα το λέει, είπε. Είχε μεγάλη περιουσία από τους γονείς του, είχε και μια αδελφή, πήγε, συνονοήθηκε με την αδελφή του, συμφώνησαν, ήταν και η αδελφή του ευσεβές πρόσωπο και οι γονείς του ήταν ευσεβή πρόσωπα και πούλησαν την περιουσία του, την πήρασε σε πτωχούς και η αδελφή του πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι και αυτός πήγε, έγινε αναχωρητής, αναχώρησε στην έρημο και έζησε πολλές δεκαετίες στην έρημο με τρομερή άσκηση. Τρομερή άσκηση. Ψωμί έτρωγε και νερό κάθε δεύτερη ημέρα, μια φορά την ημέρα ή κάθε δεύτερη ημέρα ή κάποτε και κάθε τρίτη, κάθε τέταρτη ημέρα. Επί πολλά έτη έζησε μέσα σε ένα τάφο. Σε ένα τάφο. Υπεράνθρωπα αυτά κατορθώματα. Τα διαβάζει κανείς και θαυμάζει. Έβγαλε η γη τέρατα, αλλά έβγαλε και ουρανομίκης ψυχές, θα έλεγα. Έκανε αγώνα προς τα μέσα και αγώνα προς τα έξω. Όταν λέτε προς τα έξω, τι εννοείτε? Ήταν η εποχή των διωγμών, επίσης από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες, και ήταν και η εποχή του αριανισμού. Δηλαδή η εποχή που έζησε, σάρωνε την εκκλησία, η αίρεση του... Δοκιμαζόταν φοβερά η εκκλησία από τους διωγμούς της Ρώμης και από τον αριανισμό, τη μεγάλη αυτή αίρεση. Τρεις φορές κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια, άφησε το ασκητριό του και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και έφτασε μέχρι τα δικαστήρια για να ενισχύσει τους μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως. Και είχε τον πόθο να συλληφθεί και αυτός και να μαρτυρήσει για το Χριστό.
ήταν δε τόσο μεγάλο το όνομά του, τόσο μεγάλη η φήμη του, ώστε τις φορές που κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια για να συμπαρασταθεί στους αγωνιστάς, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, ηλεκτρισμός πέρασε όλη την Αλεξάνδρεια. Οι χριστιανοί έλεγαν «Αντώνιος, ο Αντώνιος, ο Αντώνιος στην Αλεξάνδρεια». Ήταν μια εποχή που συγκινούσαν τα μεγάλα και τα υψηλά ιδανικά. Η δική μας εποχή είναι πεζή εποχή, πολύ πεζή εποχή. Ηλεκτρισμός, λέω, διαπερνούσε όλη την Αλεξάνδρεια, ο Αντώνιος, ο Αντώνιος. Ήταν πολύ μεγάλο το κύρος του, αφού τον φθονούσαν οι σοφοί της Αλεξανδρίας. Ο Μέγας Αντώνιος, αγαπητοί τηλεθεατέ, δεν ήξερε γράμματα, αγράμματος ήταν, και δεν είχε έτσι συμπάθεια προς τα γράμματα και δεν είχε και άδικο. Τα μεγάλα κακά από τους γραμματισμένους προέρχονται. Αυτοί που κάνουν ατομικές βόμβες, να καταστρέφουν τον κόσμο, γραμματισμένοι είναι, μορφωμένοι. Ήταν θεοδίδακτος, τον φώτιζε ο Θεός και είχε λόγο, λέει, άλατι ηρτημένο, έλεγε σοφά πράγματα χωρίς να έχει φοιτήσει σε σχολεία, και σαν βιβλίο θεωρούσε τη φύση. Έβλεπε τη φύση, κοίταζε όλα τα θαυμαστά πράγματα που υπάρχουν μέσα στη φύση και έλεγε «Αυτό το βιβλίο διαβάζω εγώ». Πήγαν κάποτε οι σοφοί της Αλεξανδρίας να τον ειρωνευθούν και τον λένε «Ε, Αντώνιε», λέει, «τι βιβλίο διαβάζεις?» Και τους έδειξε ένα γύρο τη φύση και τους λέει «Αυτό είναι το βιβλίο», λέει, «του Θεού που διαβάζω, η φύση, τα μεγαλεία του σύμπαντος». Οι αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, και η γη του Κώνστας και ο Κωνσταντιος είχαν αλληλογραφία μαζί του με αυτόν τον αγράμματο ασκητή της ερήμου και ζητούσαν την ευχή του, τον ονόμασαν πατέρα. Οι μοναχοί όταν έβλεπαν ότι έφταναν γράμματα από τον αυτοκράτορα, από τους αυτοκράτορες, κολακεύονταν, ενθουσιάζονταν. Αλλά ο Μέγας Αντώνης δεν ενθουσιαζόταν. Γι' αυτό είναι και Μέγας. Τι έλεγε, μη θαυμάζατε, λέει, και διότι μας έγραψε ο αυτοκράτορας γράμμα. Εδώ μας έστειλε γράμμα ο ίδιος ο Θεός από τον ουρανό. Το νόμο του, το Ευαγγελιό του. Και έστειλε τον ίδιο τον Υιό του και μας μίλησε στόμα προς στόμα. Κύριε Σωτηρόπουλε, δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους λόγιους μοναχούς ο τρόπος που ενήργησε ο Μέγας Αντώνιος όταν η Εκκλησία ήταν εν δεγμό και όταν η αίρεση σάρωνε την Ορθοδοξία? Κατέβηκε τρεις φορές, σας λέω, ναι, και σήμερα ο αυστηρότατος αυτός ασκητής στον κόσμο για να πολεμήσει, να συμπολεμήσει μαζί με τους πιστούς. Σήμερα στον Ορθόδοξο Ελλαδικό χώρο έχουμε εκατοντάδες αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον λόγοι μοναχοί να κατεβαίνουν? Πρέπει οι λόγοι να έρχονται στον κόσμο και να κηρύττουν, αλλά όχι συνεχώς να κηρύττουν για τον μοναχισμό και για την νοηρά προσευχή. Μεγάλα πράγματα είναι και ο μοναχισμός και η νοηρά προσευχή, αλλά όχι μόνο αυτά τα δύο θέματα. Υπάρχουν τόσα θέματα τα οποία θίγει το Ευαγγέλιο, υπάρχουν τόσα καυτά θέματα μέσα στην κοινωνία και πρέπει να κηρύττουν πάνω σε όλα τα ζητήματα. Όπως έκανε και ο Μέγας. Γιατί συνεχώς το ίδιο τρομπάριο ακούμε. Μοναχισμός, νοηρά προσευχή. Όπως ενήργησε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εδώ και 250 Βεβαίως, χρόνια, ασφαλώς. Που η Εκκλησία βαλόταν από τους μουσουλμάνους και υπήρχε ο Μέγας ο κίνδυνος του εξισλαμισμού. Κύριε Στρόπουλε, σε τι ηλικία κοιμήθηκε ο 105 ετών. Υπερενόβιος. Με την αυστηροτάτη αυτή νηστεία και άσκηση που έκανε, λοιπόν, δεν κατεβλήθη. Υπερενόβιος. Τον αντίον άλαβε δυνάμεις και έζησε 105 έτη. Πόσο μεγάλη θέση μπορεί να έχει ο Μέγας Αντώνης ενώπιον του Θεού, κύριε Στρόπουλε? Θυμάμαι έτσι ένα συγκινητικό ανέκδοτο, ας το χαρακτηρίσουμε, σχετικό με το βίο του Μεγάλου Αντωνίου και σχετικό με το ερώτημα που κάνετε, πόσο άραγε μεγάλη θέση έχει κοντά στο Θεό ο Μέγας Αντώνιος. Γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις στην μακαριότητα και στην δόξα. Προτού κοιμηθεί ο Αντώνιος, ένας πάλι μέγας ασκητής, ο Σισόης, ο Αβάς Σισόης, πολύ μεγάλος και εκείνος, θαύμαζε τον
Μέγα Αντώνιο, όπως τον θαύμαζαν όλοι οι χριστιανοσύγοι, τον θαύμαζε. Και τι έλεγε για να δείξει τη μεγαλοσύνη του Αντωνίου? Εάν είχα ένα μόνο λογισμό από τους λογισμούς του Αντωνίου, θα ήμουν όλος πυρ, όλος φωτιά. Όταν εκοιμήθη ο Μέγας Αντώνιος, ένας ασκητής που τον θαύμαζε πολύ, έκανε προσευχή στο Θεό να του αποκαλύψει ο Θεός τη θέση που έλαβε. Για θέση κατέλαβε στον ουρανό ο Αντώνιος. Το έδειξε ο Θεός σαν σε κινηματογραφική ταινία τις χωρίες των ασκητών. Το μάτι αυτού του μοναχού ερευνούσε ανάμεσα στους ασκητάς να δει αν θα διακρίνει τον Αντώνιο. Πού θα διακρίνει τον Αντώνιο? Παρήλασαν μπροστά από τα μάτια του μοναχού μυριάδες, πολλές χωρίες ασκητών, αλλά πουθενά δεν είδε τον Αντώνιο. Τρόμαξε τότε ο ασκητής και είπε: «Θεέ μου, δεν σώθηκε ο Αντώνιος?» Διότι δεν τον έλεγε πουθενά. Και ακούστηκε φωνή ότι ο Αντώνιος δεν είναι μαζί με τους άλλους ασκητές. Ο Αντώνιος είναι κοντά, πολύ κοντά στην Αγία Τριάδα. Μάλιστα. Είναι τόσο μεγάλος ο Αντώνιος. Τη μεγαλοσύνη του δείχνει και το απολυτίκιο που του συνέθεσε η Εκκλησία. Τον ζηλωτήν ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθείες τες τρίβης επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένη εστήριξα σε ευχέσω. Τον παραβάλλει η Εκκλησία με μας, τον προφήτη Ηλία και τον με τον προφήτη Ηλία, τον ζηλωτή προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη που τον έλειωνε ο ζήλος για το Θεό, τον πύρινο προφήτη, και με τον μεγαλύτερο προφήτη, τον όμοιο προς τον Ηλία και ακόμη μεγαλύτερο, τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών, τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και λέω ότι έγινε οικιστής της ερήμου, που σημαίνει ότι ήλκεσε στην έρημο πλήθη ανθρώπων και μετέβαλε την έρημο σε πόλη. Την επόλυσε με γιώτα. Ναι, με γιώτα. Το παραδειγμά του ακολούθησαν πλήθος άνθρωποι. Κύριε Στρόπουλε, επειδή έχουμε 1-2 λεπτά, μπορούμε να φτάσουμε το Μέγα Αντώνιο όμως εμείς? Το Μέγα Αντώνιο είναι πολύ δύσκολο να το φτάσει κανείς, αλλά δεν είναι αδύνατο. Δεν είναι αδύνατο. Για να φτάσει κανείς το Μέγα Αντώνιο πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες θυσίες. Και κάνουμε δυστυχώς μικρές θυσίες, αλλά όταν βλέπουμε τους μεγάλους, τους Αγίους, τους ασκητάς, τους μάρτυρες, τους θαυματουργούς, λαμβάνουμε συνείδηση του πόσο μικροί είμεθα μπροστά στους Αγίους, και είναι και αυτό καλό, ότι αποκτάμε συνείδηση και συνέστηση της μικρότητός μας και στενάζομαι και ο Θεός βλέπει το στεναγμό και θα μας κατατάξει και εμάς μεταξύ των σωζωμένων. Αμήν, ο Άγιος Αντώνιος να προσβεύει. Τελειώσαμε όμως δυστυχώς, κύριε Στρόπουλε. Δεν είναι δυστυχώς, όλα τα πράγματα τελειώνουν. Όχι, έχουμε πολλούς τηλεθεατές που μας ζητούν επιμόνως να έχουμε παράταση του χρόνου σε εκπομπή, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Λοιπόν, το άλλο Σάββατο συλθώ, πάλι θα είμαι εδώ. Αύριο, επαναλαμβάνομαι 7 η ώρα στην αίθουσα της Ιεροαποστολικής Αδελφότητας Σταυρός Ζωοδόχου Πηγής 44, θα κηρύξουμε το Λόγο του Θεού. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές.